Μάλιστα, για να συζητήσουμε τέτοια πολύ καυτά θέματα που άπτονται του δικού σας χαρτοφυλακίου. Κύριε Αντωνοπούλου, το χαρτοφυλάκιο τώρα της καταπολέμησης ενεργείας είναι το πιο, ας πούμε, τα πιο σημαντικά, θα λέγαμε. Γιατί το ζητούμενο είναι πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι και το πραγματικό ζητούμενο στη συγκυρία που ζούμε, πώς θα υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά το πολύ βασικό, πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τι έχετε να μας πείτε λοιπόν? Φυσικά, για να μπορέσει να απομειωθεί η ανεργία, mm-hmm. πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον και από πλευράς χρηματοπιστωτικού συστήματος, mm-hmm. αλλά και από την επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Η αντιμετώπιση της ανεργίας, λοιπόν, έχει ένα βάθος χρόνου για την ελληνική οικονομία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν εκθέσεις και από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, mm-hmm. αλλά και από πολλά ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, που έχουν αναδείξει το εξής: αν έχουμε ανάπτυξη 2,5% κάθε χρόνο για μια δεκαετία, mm-hmm. μετά από μια δεκαετία, και η μελέτη του ΙΟΒΕ και του McKinsey, mm-hmm. Μετά από μια δεκαετία θα έχουμε 500 εκατομμύρια κόσμο που θα εξακολουθεί να είναι άνεργος, mm-hmm. κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Άρα το δικό μας έργο στην ουσία προσπαθεί να υποστηρίξει τους ανέργους όσο ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι ακόμα σε θέση να παράγει, ναι. θέσεις εργασίας. Αυτό που δεν έχουμε πει τώρα, κυρία Αντωνοπούλου, είναι ωραία. Θα υπάρχουν κάποιες προσωρινές θέσεις εργασίας. Κοιτάτε στο μεταξύ με κάποιες προτάσεις να λύσετε κάποια ζητήματα, δημιουργώντας κάποιες προσωρινές θέσεις εργασίας. Αυτό που δεν έχουμε ως σχέδιο, αν θέλετε, είναι πώς θα δημιουργηθούν, από ποιο τομέα θα δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας. Γιατί, όπως ξέρετε καλύτερα, έχετε θητεύσει πολλά χρόνια, γνωρίζω, στις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν γνωρίζετε καλά ότι η κυβέρνηση προωθεί και λέει ότι εγώ θα δημιουργήσω ανάπτυξη δημιουργώντας 200.000, 500.000 θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα από αυτόν τον τρόπο, με δημόσιες επενδύσεις. Εδώ λοιπόν πώς θα δημιουργηθεί ο πλούτος και πώς θα δημιουργηθούν, από ποιο τομέα θα δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας? Να το ανοίξουμε λίγο αυτό που είπατε, γιατί από τη μία βάλαμε το δημόσιο τομέα και οι δημόσιες επενδύσεις, mm-hmm. από την άλλη τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι νέες θέσεις εργασίας μπορούν μερικά να υποστηριχθούν, και κάποια στιγμή θα έρθουμε σε αυτό, mm-hmm. Φαντάζομαι, για να σας πω για τις 104.000 mm-hmm. θέσεις. Αλλά βασικά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αν δεν υπάρχει ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα και δεν ζούμε σε μια οικονομία, σε ένα οικονομικό σύστημα όπου το κράτος δίνει την κατεύθυνση, ο ιδιωτικός τομέας δίνει την κατεύθυνση. Mm-hmm. Την υποχρέωση που έχει το κράτος είναι να υποστηρίζει ένα σταθερό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει να υπάρχουν καινούργιες επενδύσεις, γιατί η οικονομία έχει υποστεί τρομακτική από επένδυση, όπως ξέρετε, τα τελευταία 6 χρόνια. Mm-hmm. Τα τελευταία 6 χρόνια. Mm-hmm. Να κρατήσουμε ένα πράγμα. Από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015, mm-hmm. λαμβάνοντας υπόψη τις καινούργιες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί και αυτές που έχουν κλείσει και έχουν απολυθεί οι άνθρωποι, mm-hmm. έχουμε μέσα στην οικονομία μας καθαρά 173.000 θέσεις, καινούργιες θέσεις εργασίας. Άρα, μέσα σε τρομακτικά, θα σας πω, μέσα σε τρομακτικά πιεσμένες συνθήκες, mm-hmm. εξακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας να δημιουργεί κάποιες θέσεις. Mm. Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση να αναδεικνύουμε ποιες είναι αυτές οι θέσεις, ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι, όπως ακριβώς το είπατε, για να μπορούμε να υποστηρίζουμε την προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ένα σκέλος του προγραμματισμού του Υπουργείου Εργασίας. Mm. Σε ποιους τομείς? Οι περισσότερες θέσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν δημιουργηθεί στο χώρο του τουρισμού και των παρεμφερών επαγγελμάτων. Mm-hmm. Ναι. Εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί ως επιτοπλίστων. Άρα είναι εποχικά όμως αυτά τα αν λάβει κανείς τώρα Ιανουάριο μέχρι και Σεπτέμβριο, ναι. σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο είναι εποχικό, αλλά και δεν είναι. Δηλαδή, αν δεις μήνα-μήνα πώς έχουν δημιουργηθεί και πώς έχουμε απολέσει θέσεις εργασίας, υπάρχει και το εποχικό, αλλά όχι μόνο, γιατί για να λειτουργεί ο τουρισμός δεν είναι μόνο όταν έρχεται ο τουρίστας εδώ, είναι όλη η προεργασία η οποία πρέπει να γίνεται. Δεν είναι μόνο όμως αυτός ο κλάδος, λογισμική, κάποιες θέσεις στο εμπόριο, στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο, αυτοί είναι κλάδοι οι οποίοι αναδεικνύουν κάποιες τάσεις αυξητικές. Όμως, ποιο είναι σημαντικό για μας? Είτε υποστηρίζουμε
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το μη μισθολογικό ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας. Είτε υποστηρίζουμε τους ανέργους με εξειδικευμένη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να είναι έτοιμοι, όπως αναπτύσσονται αυτοί οι κλάδοι, να βρίσκουν θέσεις εργασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε μια καλή, καθαρή εικόνα για τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, τι ζητάνε από τη μία πλευρά οι εταιρείες και τι προσόντα έχουν οι άνεργοι. Τώρα, κυρία Αντωνοπούλου, έτσι όπως το περιγράφετε, εάν είχαμε τώρα εδώ κάποιον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έλεγε ότι η δική σας η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τον ιδιωτικό τομέα, θέλετε να τον σκοτώσετε και έχετε μια τάση στον κρατισμό. Γεγονός που επεσήμανε και η έκθεση τριμηνία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Τι θα λέγατε σε αυτό? Είναι κάπως γενική αυτή η παρατήρηση. Εγώ πρέπει να πω το εξής. Βρίσκομαι σε άμεση επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή σε ΣΕΤΕ, ΓΕΣΕΒΕ. Δεν είναι αυτή η εικόνα που εμένα μου δίδουν. Η συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας είναι άριστη, όπως επίσης και με τα επιμελητήρια του κράτους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή η φορολογία έτσι όπως, αποτυπώνεται και ειδικά στις επιχειρήσεις φαίνεται να ενισχύει έτσι την άνθηση των επιχειρήσεων. Αν μου επιτρέψετε, όσο αφορά το φορολογικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει εγώ να απαντήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί πέφτει μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας και στις αρμοδιότητες που δεν είναι δικές μου. Έχω σαν αρχή, ξέρετε, να μην εκπροσωπώ και να μην λέω ότι είμαστε όλοι για όλα. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής, ότι σαν Υπουργείο Εργασίας, υποστηρίζοντας τους ανέργους, είναι κατανοητό ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφενός, ώστε να μπορούν να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και το κόστος τους να μην είναι υψηλό. Αυτό το κομμάτι το αναλαμβάνουμε και μπορούμε, έχουμε τους πόρους εκείνους που μπορούμε να τους υποστηρίξουμε εν μέρη. Και πώς, από την άλλη, από την άλλη, γιατί μέσα των τραπεζών αυτό έχει κλείσει. Θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά τον σχεδιασμό του Υπουργείου μας. Εγώ σας κάνω απλές λαϊκές ερωτήσεις, όπως μας βλέπει ο τηλεθεατής, για να καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω το δικό σας έργο ποιο είναι, αλλά επειδή εδώ κάθε μέρα όλα τα πράγματα δένουν το ένα και κουμπώνουν μέσα στο άλλο, όταν το πιάσουμε με παραδείγματα, δυστυχώς ίσως ξεφεύγουμε από αυτό που μας αναλύετε εσείς, ναι, ακριβώς το δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά όλα είναι συνισταμένοι πολλών πραγμάτων. Κυρία Μιχελιδάκη, δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση αυτό που λέτε, διότι αν σκεφτούμε, αν πάρουμε το 2010, όχι το 2008 που ξεκινάει η κρίση, το 2010, και έρθουμε στο 2014, μέσα σε μια τετραετία, ακριβώς οι γενικότερες πολιτικές, όχι μόνο φορολογία, αλλά οι γενικότερες πολιτικές, σπρώξαν τον ιδιωτικό τομέα να χάσει 800.000 θέσεις εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε, με την ασφυκτική χρηματοπιστωτική πίεση που υπάρχει στη χώρα, με όλη την αστάθεια που έχει δημιουργηθεί, ο ιδιωτικός τομέας, και κάνουμε το σταυρό μας γι' αυτό, κατάφερε να δημιουργήσει 173.000 θέσεις. Άρα, κοιτάζω τα προηγούμενα 4 χρόνια και λέω μείον 800.000 θέσεις. Κοιτάζω το πρώτο 9μηνο, συν 173. Άρα αυτό που λέω είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς χρειάζεται, όχι μόνο στο φορολογικό σύστημα, είναι σαφές εκεί τι χρειάζεται, αλλά σε όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, πώς μπορούμε τις προσπάθειες που έχει κάνει ο ιδιωτικός τομέας και που έχουν πιάσει τόπο, με τις 173.000 που ανέφερα, γιατί αυτές δεν είναι θέσεις που το Υπουργείο μας έχει υποστηρίξει, να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε. Η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών που τώρα συζητείτε για τη διάσωση του ασφαλιστικού θα βοηθήσει, γιατί η Κομισιόν έχει αντίθετη άποψη. Κοιτάξτε, αναφέρομαι πάλι σε αυτό που είπα πριν. Μία κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να έχει μία δέσμη μέτρων. Μέτρα που, όπως ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να πάρει. Όμως, μέσα στο πλαίσιο που βρισκόμαστε, υπάρχει η υποχρέωση να αναλυφθούν κάποια επώδυνα μέτρα. Τώρα, για να μπορέσω να μιλήσω λίγο και για αυτά που εμείς μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε,
πριν μας πάτε, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό, γιατί έχει σχέση τώρα, μην τα αφήσουμε εδώ πέρα. Δεν θα τα πω αντισταθμιστικά, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, αν μου επιτρέψετε. Δεν θα τα πω αντισταθμιστικά. Πριν πάτε σε αυτό, θέλω να μας πείτε λίγο. Αυτό που λένε πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης για την κυβέρνηση και τον τρόπο που λειτουργεί σε ό,τι αφορά. Μιλήσατε εσείς μόνοι σας για την ανάκαμψη που πρέπει να δημιουργηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δεν είστε η καθήλυνα αρμόδια. Όμως αυτό που φαίνεται ότι δεν υπάρχει είναι ένα ξεκάθαρο στίγμα πώς θα δημιουργηθεί νέος πλούτος και ένα ξεκάθαρο στίγμα από το χώρο, ας πούμε, των ξένων επενδύσεων. Θέλουμε ξένες επενδύσεις, θέλουμε ιδιωτικοποιήσεις. Με ποιο τρόπο και σε ποιο κλάδο συγκεκριμένα? Ξανά με φέρνετε σε μια θέση η οποία... Ναι, δεν είστε καθήλυνα αρμόδια, αλλά όμως είστε είναι αλληλένδετα όλα. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Δηλαδή, έρχεται ένας ξένος επενδυτής από τη Γερμανία, από τα Εμμυράτα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει, εγώ θέλω να έρθω στην Ελλάδα να επενδύσω. Σε ποιους τομείς μπορώ να επενδύσω, ώστε να μην χάσω τα λεφτά μου? Αυτό που είπε και ο κύριος Κλίντον στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε ποιος είναι ο τομέας αυτός, στον οποίο η Αθήνα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, δίνει έμφαση δημιουργώντας τα κίνητρα για να δημιουργηθούν ξένες επενδύσεις? Επαναλαμβάνω ότι για να μπορέσετε να πάρετε μια απάντηση που δεν θα είναι της Αντωνοπούλου, γιατί ανήκει απλώς στην κυβέρνηση, αλλά για να συνομιλήσετε με τους αρμόδιους, θα έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος Σταθάκης αυτή τη στιγμή να του απευθύνετε την ερώτηση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Κρατήστε λίγο το θετικό πρόσημο. Αντί να μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και επισφάλεια, να κρατήσουμε τα θετικά πρόσημα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια η βιομηχανία στην Ελλάδα, υπήρχε βιομηχανία και μπορούσε να παράγει και η βιομηχανία απόλυσε 183.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές τις εταιρείες, κάποιες εξακολουθούν και ζουν, αλλά υπολειτουργούν. Πώς μπορούν να ενισχυθούν για να ξαναξεκινήσουν και για να μπορέσουν να προσλάβουν καινούργιες θέσεις εργασίας? Είναι ένα ζήτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον. Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Βρισκόμαστε ακόμα σε μια διαδικασία που πρέπει οι τράπεζες να ανακεφαλοποιηθούν και επίσης να διευθετηθούν πολλά θέματα που μένουν ανοιχτά. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αυτά πρέπει να έχουν λυθεί για να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλότητα. Να πούμε λοιπόν ότι μέσα στις γενικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν υπάρχει καμία ένσταση όταν λέτε ότι δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον. Ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε όλοι μαζί, σε αυτή τη χώρα είναι ο καθένας, είτε βρίσκεται μέσα σε Υπουργείο, είτε εκτός, πώς μπορεί να βοηθήσει συντεταγμένα σε αυτήν την καινούρια προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο τόπος μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αν έρθω στο τι μπορεί να κάνει η αναπληρώτρια υπουργός, η οποία υποστηρίζει τους ανέργους, υπάρχουν 3 άξονες. Πάνω σε αυτούς τους 3 άξονες λοιπόν πρέπει να κινούμε, να εξορθολογίζω τα έξοδα και τους πόρους που έχουμε, ώστε να υποστηρίζουν τους ανέργους και να υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δημιουργούν ή να συγκρατούν τις θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Όπως επίσης να κάνουμε εκείνη την κατάρτιση, εκείνη την πιστοποίηση που να οδηγεί σε επαγγέλματα τα οποία θα έχουν κάποιο μέλλον. Και ξέρετε, το περάσαμε πάρα πολύ γρήγορα την διάγνωση αναγκών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Αν κανείς δεν ξέρει καθαρά τους κλάδους και τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες που λείπουν, ώστε να προετοιμαστεί το ανθρώπινο δυναμικό μας για το αύριο, δεν ξοδεύουμε τα χρήματά μας με τον τρόπο που πρέπει. Αυτό που περιγράφεται είναι τα προγράμματα αυτά, έτσι, τα οποία ακριβώς έχουν σχεδιαστεί και αφορούν σε 104.000, γιατί κάποιος θα έλεγε ότι πάτε κι εσείς στην ίδια λογική που δίνατε, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις έδιναν δουλειά για ένα διάστημα επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και μετά δεν ξέραμε πού έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ διαβάζω και για μεσάζοντες που τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθείτε να αποφύγετε και προσπαθείτε να βελτιώσετε τα προγράμματα αυτά κοινοφελούς εργασίας. Αλλά κάποιος θα έλεγε, η κυρία Αντωνοπούλου, ότι πάλι μιλάμε για ασπιρίνες. Δηλαδή πάλι πάμε να, ουσιαστικά, να δώσουμε λίγο φάρμακο για να κλείσει λίγο η πληγή προστορινά. Δεν υπάρχει, και σε αυτό δεν υπάρχει αντίρρηση. Να πω το εξής, όταν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λέει ότι υπάρχει επίδομα ανεργίας,
Ασπιρίνη, δεν είναι. Η λύση του προβλήματος. Εδώ μακάρι να το είχαμε για όλους τους ανέργους, γιατί και το επίδομα ανεργίας δίνεται σε πολύ μικρό ποσοστό των ανέργων. Να τα παίρνουμε ένα-ένα τα θέματα. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν ότι το επίδομα ανεργίας βοηθάει τους ανέργους, σημαίνει ότι και στη χώρα μας θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να προσφέρει το επίδομα ανεργίας. Αν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού όταν δεν είναι ενταγμένο στην αγορά εργασίας, δηλαδή είναι άνεργο, νομίζω ότι η κανονικότητα της χώρας μας λέει ότι θα πρέπει και εμείς να απορροφούμε ακριβώς τους πόρους που σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατανείμονται σε όλες τις χώρες για να μπορούν να υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό μας. Άρα, λύνουν αυτά το πρόβλημα της ανεργίας? Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα της ανεργίας λύνεται μόνο όταν δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας και όταν δεν υπάρχουν πολιτικές που έχουν καταστρέψει το 25% της οικονομίας μας. Αυτό όμως είναι κάτι που δημιουργήθηκε μέσα σε μια πενταετία-εξαετία. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας θα ανακάμψει ξαφνικά που θα έχει τη δυνατότητα να παράγει συν 25%. Κύριε Αντωνοπούλου, πρέπει να τρέξουμε. Στο ενδιάμεσο, απλώς να ολοκληρώσω την πρόταση αυτή, στο ενδιάμεσο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε προσωρινές θέσεις εργασίας ακριβώς για να έχουμε τη δυνατότητα να συνδέουμε τον άνεργο με το αντικείμενό του και να μην μένει μακροχρόνια εκτός επαγγέλματος και εκτός του χώρου που με σωστό προγραμματισμό μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αρκετές θέσεις μόνιμες και παγιές. Τώρα, αυτό που καίει τώρα την κυβέρνηση, φαντάζομαι, τις επόμενες ημέρες είναι το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ποια λύση εκτιμάτε ότι θα προκριθεί προκειμένου να αποφευχθούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες? Ναι, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι ακόμα ανοιχτό, όπως ξέρετε. Δεν έχει πάρθει η τελική απόφαση, βρίσκεται σε περίοδο διαπραγμάτευσης και έτσι θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω αυτή την ερώτηση. Αν κάτι άλλο θα θέλατε να σας πω πάνω στον τομέα των δικών μου, με μεγάλη μου χαρά να σας τα απαντήσω. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Αντωνοπούλου, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια σύνδεση από την επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού με τον κύριο Σούλτσα στη Λέσβο. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα ξανασυζητήσουμε και να βρισκόμαστε και σε καλύτερο επίπεδο και να μην είμαστε πρωταθλητές ανεργίας στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα. Ηλίας Μαραβάς είναι στη τηλεφωνική γραμμή και έχουμε και να δούμε οπτικό υλικό από την επίσκεψη. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα από τη Μυτιλίνη. Να πούμε ότι μόλις.